Κυρίες και κύριοι, Βίκτορας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας, διευθυντής του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάβα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, η Λευκωσία έχει τρία σημεία τα οποία επεξεργάζεται από όπου έτσι έχει ξαναφουντώσει όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε τρία επίπεδα οι αντιδράσεις της χώρας μας, κύριε Παπαδόπουλε, είναι βεβαίως το διπλωματικό, στα θέματα ασφαλείας, αλλά και το μεταναστευτικό. Έτσι. Ναι. Από την πρώτη στιγμή, κυρία Σάβα, έχετε απόλυτο δίκιο. Στις 7 το Οκτώβρη που προέκυψε αυτό το θέμα στη Μέση Ανατολή με το χτύπημα της Χαμάς κατά Ισραηλινών στόχων, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και η κυβέρνηση, αλλά κυρίως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, στο οποίο συμμετέχουν αρκετοί υπουργοί, βρίσκεται σε διαρκή συνεδρία. Από την πρώτη στιγμή έχει μπει ένα πλάνο, έχει μπει ένας προγραμματισμός, ο οποίος είχαμε βάλει στόχο ότι θα μπαίνει σε εφαρμογή ανάλογα με τις εξελίξεις που θα είχαν. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που μπήκε ο προγραμματισμός της αναχέτησης και των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα από τον Λίβανο. Και όταν λέω μεταναστευτικές ροές, εννοώ ροές σύρων υπηκών. Ναι. Γιατί τους άλλους υπηκόους των αφρικανικών χωρών με τα διάφορα μέτρα που έχουμε λάβει όλο αυτό το διάστημα, το πρόβλημα μπαίνει σε μια τροχιά επίλυσης του. Νομίζω περιορίστηκε, δόθηκαν και τα στοιχεία. Περιορίστηκε, είναι της πάσης γνωστά τα στοιχεία. Τώρα είναι το θέμα της καθόδου, της μαζικής καθόδου μεταναστών, πολιτικών προσφύγων από τη Συρία, έτσι όπως χαρακτηρίζονται με τα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Στο διπλωματικό επίπεδο έχετε πολύ δίκιο ότι η Κύπρος από την πρώτη στιγμή έχει δραστηριοποιηθεί με επισκέψεις του Προέδρου και στην Ισραήλ και στον Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο και όχι μόνο μια φορά. Είμαστε μια χώρα που παίζουμε ρόλο και έχουμε συνέχεια επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους στην περιοχή λόγω των καλών μας σχέσεων, αλλά και της ευρωπαϊκής μας ιδιότητας και των καλών σχέσεων που έχουν αναπτύξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να είμαστε ένας παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Καταδικάζουμε έντονα τις επιθέσεις που έγιναν κατά το Ισραήλ από το Ιράν. Η θέση μας όμως είναι ξεκάθαρη ότι οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει ανάφλεξη πρέπει να αποφευθεί. Καλούμε λοιπόν σε όλους και όλους σε αυτοσυγκράτηση για να διατηρηθεί περιφερειακή ασφάλεια και η ειρήνη στην περιοχή μας. Οι δικές μας ενέργειες, οι διπλωματικές εστιάζουν προς αυτή την κατεύθυνση και συμφωνούμε απολύτως με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ ότι η ανθρωπότητα δεν αντέχει άλλους πολέμους. Και ειδικότερα η περιοχή μας, κύριε Παπαδόπουλε. Τώρα, έχουμε ενεργοποιήσει και το σχέδιο Εστία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να εκκαινώσουν την περιοχή. Φυσικά δεν έχουμε αιτήματα μέχρι αυτή την ώρα. Το ένα είναι αυτό το κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι της ασφάλειας, από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί οι αρχές ασφαλείας σε συνεννόηση με το ΣΕΑ, σε συναγερμό, επικαιροποιούμε αυτά τα μέτρα αναλόγως των εξελίξεων, τα αναθεωρούμε, προσθέτουμε άλλα και άλλα για να υπάρχει ασφάλεια και στις πύλες της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και σε πρεσβείες και πιθανούς στόχους εντός της Κυπριακής Επικράτειας. Δεδομένα τα οποία θα αξιολογούνται καθημερινά, φανταζόμαστε, κύριε Παπαδόπουλε. Το σημαντικό όμως τώρα είναι τα μέτρα που έχουμε πάρει για να αναχαιτήσουμε και τις μεταναστευτικές ροές από τον Λίβανο. Είναι μια συνολική αντιμετώπιση, ένα συνολικό σχεδιασμός που και εδώ υπάρχουν διπλωματικά μέσα. Είδατε το ταξίδι του Πρόεδρου στο Λίβανο της προάλλησης. Θα ξαναπάει με την Πρόεδρο της Κομισιόν. Μίλησαν χθες με την Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και συμφώνησαν ότι θα πάνε στο Λίβανο. Πότε έχει κλειδώσει η ημερομηνία? Όχι, συμφώνησαν ότι θα πάει πρώτα ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος να προετοιμάσει το έδαφος. Η δική μας η προσπάθεια είναι σε αυτόν τον αγώνα να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα πρότυπα που έχει συμφωνήσει και με την Αίγυπτο, θα πρέπει να στηριχθεί οικονομικά ο Λίβανος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει
και να αποτρέψει αυτές τις ροές προς την Κύπρο. Προβαίνουμε και σε άλλες διπλωματικές ενέργειες με τις αρχές του Λιβάνου και είμαστε σε άλλες συνεννοήσεις, ναι, ώστε να, αυτή η αποτροπή να έχει αποτέλεσμα. Θα πάρουμε και θα λάβουμε και άλλα μέτρα αποτρεπτικά, τα οποία θα δείτε στην πορεία. Φαίνεται, αλλά από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, περαιτέρω από αυτά, υπάρχουν στα σκαριά και άλλα αποφασισμένα μέτρα, τα οποία θα βλέπουμε αναλόγως της κατάστασης. Θα βλέπουμε αναλόγως της κατάστασης και επί του εδάφους και επί της θαλάσσης. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι με τα προχθεσινά τα μέτρα όσον αφορά τους σύρους τους πρόσφυγες, δηλαδή την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων για πολιτικό άσυλο, ναι, και τα μέτρα αυτά που έχουμε λάβει πάντα νόμιμα εντός των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι θα είναι αποτρεπτικά, θα δημιουργήσουν και τις προϋποθέσεις που δεν θα δημιουργούν τις συνθήκες ελκυστικού προορισμού της Κύπρου. Γιατί όλα αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, βεβαίως, εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, γιατί εάν όντως πάμε σε μια περιφερειακή σύραξη στην περιοχή, τότε ούτε ο Λίβανος δεν θα μπορεί να κάνει οτιδήποτε, έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι αυτός, εντάξτε, ο μεγάλος φόβος. Αντιλαμβάνεστε ότι μια γενικευμένη σύραξη θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα παγκοσμίως, διεθνώς, αλλά και στην περιοχή μας. Ένα από αυτά θα είναι και το μεταναστευτικό. Η κλίμακα των προβλημάτων θα είναι τεράστια. Εμείς επικεντρωνόμαστε τώρα σε αυτό που έχουμε μπροστά μας και επειδή έχουμε αυτές τις ροές συνεχόμενες το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία 24 ώρα και τις τελευταίες εβδομάδες από τον Λίβανο. Ναι. Και πήραμε αυτό το μέτρο να αναστέλουμε τις εξετάσεις των αιτήσεων για πολιτικό άσυλο. Ναι. Οι αιτήσεις αυτές, όταν θα τις αποδεχόμαστε, θα μπορούν να τις υποβάλουν τα άτομα αυτά, τα πρόσωπα αυτά που έρχονται και είναι Σύριοι από τον Λίβανο, ναι, αλλά θα τίθενται σε εκκρεμότητα και δεν θα εξετάζονται. Το ένα μέτρο είναι αυτό. Το δεύτερο μέτρο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι αιτητές πολιτικού ασύλου πλέον και θα τους παρέχουμε όσο οφείλουμε βάσει των διεθνών συνθήκων και συμβάσεων που έχουμε υπογράψει, αλλά και των ευρωπαϊκών οδηγιών, διαμονή και σύντηση. Ναι. Στα κέντρα φιλοξενίας είτε της Κοφίνου είτε του Μπουρνάρα. Θα παρέχεται, όπως είπα, στέγαση και σύντηση. Θα έχουν μια κάρτα διαμονής με την οποία θα παρακολουθούνται όταν θα μπαίνουν και θα βγαίνουν σε αυτά τα κέντρα φιλοξενίας, θα εξέρχονται για περιορισμένο χρόνο, θα πρέπει να επιστρέφουν. Όσοι τηρούν την εν λόγω υποχρέωση, καλώς. Αν επιλέξουν να αποχωρήσουν από αυτά τα κέντρα φιλοξενίας, τότε δεν θα παρέχεται ούτε σύντηση ούτε στέγαση, αλλά δεν θα παρέχονται και επιδόματα. Τα επιδόματα για αιτητές πολιτικού ασύλου από τη Συρία δεν θα υπάρχουν μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις, οι οποίες όμως αιτήσεις θα είναι παγωποιημένες. Δεν θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας οι αιτητές πολιτικού ασύλου, τουλάχιστον για τους, μέχρι και τους πρώτους 9 μήνες. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, τώρα βλέπω κιόλας ότι έχει γίνει και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών το πρωί για τα θέματα που επικράτει, για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Για οικονομικής φύσεως, κύριο, έχει εκδώσει μια ανακοίνωση πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών. Γνωρίζετε κάτι να μας πείτε περαιτέρω? Δεν έχω ενημερωθεί. Τώρα είμαστε στο προεδρικό. Είχαμε και άλλες σκέψεις εδώ στο προεδρικό. Ωραία, θα το δούμε στη συνέχεια, ίσως με το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά σε όλα τα όλα επίπεδα. Ναι. Σας είπα από την αρχή ότι από τις 7 Οκτωβρίου και μετά η κυβέρνηση και το ΣΕΑ, σας το έχω πει, ναι, ναι, προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και για όλες τις εξελίξεις αναλόγως. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο έχουμε θέσει σε εφαρμογή. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, δεν ξέρω αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εντός της ημέρας ή οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε για να δουν ποια θα είναι η αντίδραση. Είχα χθες το απόγευμα, ναι, με τον Ισραηλινό, ναι, Πρωθυπουργό. Ναι. Τον ενημέρωσε για τη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Φόντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον ενημέρωσε ότι θα πάνε μαζί από κοινού στον Λίβανο. Τον ενημέρωσε για το ταξίδι προετοιμασίας που θα κάνει ο αρμόδιος επίτροπος.
και είναι σε συνεχή επαφή με τις αρχές του Λιβάνου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου. Να, σας, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά.